Σωστό. Το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος, αν θα υπάρξει δυνατότητα ή το ενδεχόμενο να ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις με αυτό το πολύ ωραίο blackout που είχαμε χθες. Το ενδεχόμενο, κύριε Κυριάκου, πάντα θα υπάρχει. Να πω ότι προϋπήρχε και πριν από την καταστροφή του Βασιλικού. Έχουμε μπει σε αρκετές περιπτώσεις ότι η ενεργειακή κρίση που προέκυψε ως αποτέλεσμα της καταστροφής του Βασιλικού δεν έχει τελειώσει με την επαναφορά της παροχής στους πελάτες μας. Η κρίση είναι ακόμα εκεί και θα τελειώσει όταν επισκευαστεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο σταθμός του Βασιλικού. Μπορώ να πω ότι το τι αντιμετωπίσαμε χτες ήταν ουσιαστικά έναν από τα συνεπακόλουθα θα έλεγα, της καταστροφής του Βασιλικού. Και οι λύσεις που δόθηκαν θεωρείτε ότι ήταν οι πιο φτηνές, γι' αυτό είχαμε αυτές τις περιπέτειες και τώρα θα προσπαθήσετε όχι, να βρείτε πιο ακριβές λύσεις. Κύριε Κυριάκου, η Αρχή Ηλεκτρισμού και οι άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, θεωρούμε και πολλοί κόσμος θεωρεί μαζί μας ότι έκαναν μια πολύ καλή δουλειά μετά την καταστροφή του Βασιλικού και αντεπεξέλθαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα. Το πρόβλημα δυστυχώς δεν έχει επιλύθει. Να πω ότι σήμερα έγινε μια συνεδρία μεταξύ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και της Αρχής Ηλεκτρισμού, ακριβώς για να εξεταστεί το χτεσινό συμβάν. Να πω ότι εξετάστηκε σφαιρικά το θέμα. Εξετάστηκε πρώτα για το τι συνέβηκε χτες και είχαμε αυτή την πολύ ωραία διακοπή και για το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μην αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, για το τι συνέβη χτες, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και είναι σύμφωνες και οι τρεις υπηρεσίες ότι είναι αυτό που είχα πει και από το δικό σας σταθμό σε διάφορες περιπτώσεις χτες. Το πρόβλημα ήταν ουσιαστικά το πρόβλημα που δημιουργείται με την άεργον ισχύ. Η άεργος ισχύς δημιουργείται από τα υπόγεια καλώδια μεταφοράς και δημιουργεί ένα πρόβλημα αστάθειας σε όλα τα συστήματα, όλων των χωρών. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει παντού. Έχω πει ότι με την καταστροφή του Βασιλικού το πρόβλημα αυτό επιδεινώθηκε. Ο λόγος είναι γιατί όταν χάσαμε τις γεννήτριες του Βασιλικού, τις μεγάλες μηχανές του Βασιλικού, χάσαμε και μια δυνατότητα να απορροφάται αυτή η άεργος ισχύς. Άρα πρέπει να δοθούν λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σωστό. Λήφθηκαν ορισμένα μέτρα για απάβληση του προβλήματος. Ένα από τα μέτρα αυτά ήταν και η ύπαρξη διασύνδεσης με τα κατεχόμενα. Η ύπαρξη της διασύνδεσης με τα κατεχόμενα βοηθά διότι αυξάνει την επάρκεια παραγωγής, κάτι το οποίο ήταν γνωστό. Παίρνουμε ενέργεια από τα κατεχόμενα. Αλλά παράλληλα, αυτό δεν ήταν γνωστό, δεν το είχαμε προβάλει, είναι καθαρά τεχνικό θέμα. Αυξάνει την αξιοπιστία και την ευστάθεια του συστήματος. Όταν χτες τα χαράματα έγινε η διακοπή, δεν επέρναμε ενέργεια από τα κατεχόμενα. Απλώς τους διοχετεύαμε αυτήν την ανεπιθύμητη για το σύστημα μας άεργο ισχύ. Όταν για κάποιο λόγο άνοιξαν οι διακόπτες και χάσαμε τις δύο διασυνδέσεις που είχαμε με τα κατεχόμενα, τότε μας έμεινε αυτή η άεργο ισχύ και μας δημιούργησε το πρόβλημα ευστάθειας. Να πω ότι αυτό ήταν και ο λόγος που καθυστερήσαμε να βάλουμε ρεύμα στον κόσμο. Αυτή η έργος ισχύς μας δυσκόλεψε στο να επανασυνδέσουμε τις μηχανές που υπήρχαν. Θα παραμείνουν τα ίδια δεδομένα, κύριε Γαβριλίδη? Ψάχνετε άλλες λύσεις, δεν μου απαντάτε. Δεν είχα την ευκαιρία να απαντήσω. Βεβαίως εξετάζονται άλλες λύσεις. Να πω ότι πέραν από τα μέτρα που λαμβάνονταν μέχρι τώρα, τα οποία συνίστανται βασικά στην αφαίρεση κατά τις βραδινές ώρες υπογείων καλωδίων μεταφοράς, αποφασίστηκε όπως βρίσκονται σε λειτουργία και αριοστρόβιλοι που διαθέτει η Αρχή Ηλεκτρισμού, κάτι το οποίο θα καταστήσει το σύστημα πιο σταθερό. Και να πω ακόμα ότι τα επόμενα 24 ώρα θα συμπληρωθεί μελέτη από την υπηρεσία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για τυχόν μέτρα επιπρόσθετα που πρέπει να ληφθούν. Να πω ακόμα ότι το πρόβλημα θα απαυληθεί πρώτες μέρες του Ιούλη, όταν ελπίζουμε, όπως είναι το πρόγραμμα μας, να θέσουμε πίσω στη λειτουργία την μονάδα αριθμός 5 του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού. Και όταν με το καλό το φθινόπωρο τεθεί και η μονάδα αριθμός 4, τότε το πρόβλημα θα απαυληθεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Και όλο αυτό το κόστος το πληρώνει ο απλός καταναλωτής, κύριε Γαβριλίδη.
ποιον κόστος, κύριε Κυρακουγιάννη. Και από το χθεσινό blackout και από αυτές τις λύσεις που ψάχνετε για να μην ξαναμπούμε σε αυτές τις περιπέτειες. Το κόστος του blackout δεν μπορώ να αντιληφθώ τι εννοείται. Το κόστος του blackout. Όλοι δεν υπήρξε κόστος και στις επιδιορθώσεις και στις νέες λύσεις που προσπαθείτε να δώσετε. Δεν υπάρχει κόστος σε αυτή τη διαδικασία. Νέες λύσεις έχω. Ναι, για τις νέες λύσεις που θα είναι αποτέλεσμα της μελέτης που θα κάνει ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, θα δούμε τις λύσεις και η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει κατά πόσον ενδείκνυται να υιοθετηθούν σε συνεργασία με τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και την ΑΕΚ και ανάλογα θα λάβει απόφαση η ΡΑΕΚ πώς θα καλυφθούν τυχόν επιπρόσθετα κόστη. Υπάρχει άλλος τρόπος από το να μην πληρώσουν οι καταναλωτές? Συγγνώμη. Λέω, υπάρχει άλλος τρόπος να καλυφθούν αυτές οι λύσεις που θα δοθούν? Η ΡΑΕΚ ποιες επιλογές έχει? Τα επιπρόσθετα κόστη, κύριε Κυριάκου, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Δεν είναι δυνατόν να τα πληρώσει κάποιος εκτός της Κυπριακής επικράτειας. Άρα ο Κύπριος καταναλωτής. Ξέρετε κάποιον άλλο που μπορεί να πληρώσει? Όχι, όχι, απλά δεν το λέτε. Αποφεύγετε να το πείτε, το λέω εγώ. Είναι αυτονόητο. Μάλιστα. Είναι αυτονόητο. Μάλιστα. Ξανά τα σπασμένα στον καταναλωτή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Γαβριλίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.